βάση για αυτό το βίντεο είναι η παραδοχή ότι η εξέλιξη του έργου που παράγει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ήταν θετική και στο δεύτερο χρόνο του στον Παναθηναϊκό. Ο κόσμος που γέμιζε κάθε φορά τη λεωφόρο περνούσε καλά και δέθηκε πολύ με την ομάδα που έχει δημιουργήσει ο Σέρβος προπονητής. Ο Γιοβάνοβιτς οδήγησε αυτό το γκρουπ των ποδοσφαιριστών σε μια υπερβατική πορεία μέχρι και τα playoffs της Super League. Αυτή είναι η βάση της κουβέντας. Αφήνοντας στην άκρη όλες τις άλλες παραμέτρους και τους άλλους παράγοντες που επηρεάζουν το αποτέλεσμα, όταν κανείς εστιάζει στην απόδοση του Παναθηναϊκού και ψάχνει να βρει τι του έλειψε και του κόστισε την απώλεια του τίτλου σε ένα πρωτάθλημα που τον έβρισκε συνήθως στην κορυφή, στέκεται στην έλλειψη αποφασιστικότητας. Με κορυφαίο παράδειγμα το Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ 1-1 στις 3 Μαΐου για την 8η αγωνιστική των play-offs, η ομάδα του Γιοβάνοβιτς πλήρωσε την έλλειψη ηγετών στον αγωνιστικό χώρο, δηλαδή την έλλειψη ποδοσφαιριστών που εμφανίζονται για να πάρουν την μπάλα όταν αυτή καίει και να λύσουν το πρόβλημα με την ατομική ποιότητα, με την αποφασιστικότητα, με μια μεγάλη ατομική ενέργεια. Το πρόβλημα άρχισε να γίνεται μεγαλύτερο από τη στιγμή του σοβαρού τραυματισμού του Αϊτόρ. Ο Παναθηναϊκός έχανε τον ηγέτη του στο επιθετικό κομμάτι του παιχνιδιού και όπως η ιστορία έδειξε, έχασε και όλα τα στοιχεία που αναδύονται μέσα από τη συνεργασία του Αϊτόρ με τον Παλάσιος, διότι ο Ισπανός αξιοποιεί καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο παίκτη του Παναθηναϊκού τα δυνατά στοιχεία του Αργεντινού μεσοεπιθετικού. Ο Παναθηναϊκός έψαξε να βρει ηγετικά χαρακτηριστικά στο επιθετικό κομμάτι στις μεταγραφές. Όπως όμως φαίνεται μέσα από τη στατιστική καταγραφή, οι Σπόραρ, Βέρμπιτς, Μπερνάρ δεν κατάφεραν να δώσουν στον Παναθηναϊκό όσα γκολ και ειδικά όσα κρίσιμα γκολ χρειαζόταν για να κατακτήσει τον τίτλο. Και ο Μαντσίνι, ένας ποδοσφαιριστής με τα στοιχεία για να γίνει αποφασιστικός, δεν πρόλαβε να συνεισφέρει όσα ο Παναθηναϊκός είχε ανάγκη για να καλύψει αυτό το έλλειμμα. Η σύγκριση της απόδοσής του με αυτή της ΑΕΚ δείχνει ότι ο Παναθηναϊκός έκανε λιγότερα σε όγκους στο επιθετικό κομμάτι. Το αγωνιστικό μοντέλο του Γιοβάνοβιτς όμως διαφέρει από εκείνο του Ματίας Αλμέιδα. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού ζητά επιθετική ανάπτυξη μικρότερου ρίσκου και ψάχνει τον γκολ στην ποιότητα των ευκαιριών και όχι στο πλήθος των ευκαιριών. Άρα του Παναθηναϊκού του έλειψαν οι αποφασιστικές εκτελέσεις, όχι οι πολλές. Αυτή την αποφασιστικότητα την ψάχνει τώρα στις μεταγραφές. Ψάχνει παίκτες μαθημένους να αποδίδουν υποπίεση, δηλαδή ποδοσφαιριστές που έχουν την προσωπικότητα για να ηγηθούν στο παιχνίδι. Αυτό ήταν ένα κομμάτι στο οποίο υπολοιπόταν έναντι των ανταγωνιστών του. Κομμάτι στο οποίο χρειάζεται ενίσχυση και προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες να φτάσει μέχρι τη φάση των ομίλων σε μια ευρωπαϊκή διοργάνωση. Μπορεί να μην κατέκτησε τίτλο, αλλά ο Παναθηναϊκός κέρδισε την επανασύνδεση με τον κόσμο του και την πίστη της κερκίδας στο πλάνο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Αυτή σίγουρα είναι μια βάση για να πατήσει πάνω της το τρίτο μέρος του σχεδίου του προπονητή. Αρκεί τούτη τη φορά ο Παναθηναϊκός να ευστοχήσει στις μεταγραφές περισσότερο από πέρσι και να καταφέρει να προσθέσει τους ηγέτες που έχει ανάγκη το παιχνίδι του.